Η σκέψη έρχεται από την εποχή της καραντίνας. Η Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Ελλάδας, ακούγοντας τις ανάγκες της αγοράς και μετά από την καταγραφή των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ για την άμεση στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω το πλήρες σχέδιο για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι έτοιμο και ολοκληρωμένο. Πρόκειται για ένα σχέδιο που ακουμπάει στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών που είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται λόγω του COVID-19 την περίοδο που πέρασε. Ένα σχέδιο που λειτουργεί συμπληρωματικά στα μέτρα που έχουν ληφθεί ή και θα ληφθούν το επόμενο διάστημα από το κεντρικό κράτος. Ποια είναι όμως τα βασικά στοιχεία του προγράμματος? Πρώτον, οι ωφελούμενοι θα λάβουν από 5.000 έως 50.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης, πάντα σε σχέση με τη λειτουργία και την απώλεια τζίρου συγκριτικά με την περίοδο 2019-2020. Το κεφάλαιο θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Ο κλάδος της εστίασης και του τουρισμού αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από όλους τους άλλους. Εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μειώνεται η γραφειοκρατία με ελάχιστα δικαιολογητικά. Το σχέδιό μας χαρακτηρίζεται από ευρύτητα ωφελούμενων, απλότητα στη διαδικασία ένταξης, σαφή πρημοδότηση όσων κράτησαν θέσεις εργασίας στη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αναλογικότητα στην ενίσχυση όσων επλήγησαν περισσότερο, συμπερίληψη κλάδων που έως σήμερα αισθάνονταν εκτός σχεδίου στήριξης, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και τέλος, αμεσότητα στην εφαρμογή και στην υλοποίηση. Το ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης παρέμβασης υλοποιείται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού μέχρι και σήμερα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες για την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.